Ο νέος είναι ωραίος. Μα πάντα ευτυχώς, ο παλιός είναι αλλιώς. Τι θα έκανες αν ο έρωτας στη ζωή σου είχε διαφορά ηλικίας από σένα, είτε μικρότερος είτε μεγαλύτερος, τι θα έκανες? Δεν θα έκανα κάτι. Γιατί? Εντάξει, άμα μου αρέσει και τα βρίσκουμε, γιατί δεν υπάρχει θέμα. Δεν με νοιάζει ηλικία, άμα ερωτευτώ. Δεν βλέπουμε ούτε ηλικίες, ε. Εννοείται, όχι. Εντάξει, μιλάμε για 20, εντάξει. 20 max. 20 χρόνια. Δεν είναι μεγάλη διαφορά ηλικίας? Τα 20 χρόνια. Όχι, όλα δεν είναι. Είναι εντάξει. Μεγάλη διαφορά. Ανάλογος πόσο θα την ήθελα, δεν θα θέλω κανένα θέμα. Οι σαραντάρες ίσον με δύο εικοσάρες. Δεν πιστεύω ότι μετράει ηλικία. Έρωτας είναι. Ο έρωτας. Δεν κοιτάει μάτια, δεν κοιτάει ηλικίες. Δεν κοιτάει εμφάνιση. Αν ήταν μεγαλύτερος ή μικρότερος, δηλαδή θα είσαι. Αν ήταν μεγαλύτερος μέχρι 5 χρόνια δεν θα με ένοιαζε. Άμα ήταν παραπάνω από 10 χρόνια, εντάξει. Πότε πιστεύεις δηλαδή ότι υπάρχει αυτό το χάσμα γενεών που λέμε στον έρωτα? Κοιτάξτε, εγώ είμαι 19 χρονών. Πιστεύω μέχρι τα 25. Εκεί είναι το deadline. Ναι. Σου έχει τύχει να έχει σχέση, να είσαι ερωτευμένο με μεγαλύτερη ή μικρότερη, τέλος πάντων? Δεν μου έχει τύχει προσωπικά, αλλά δεν πιστεύω ότι θα με πειράξει κιόλα. 2 με 3 χρόνια μικρότερο δεν λέει, δεν είναι κάτι. Ούτε 3 με 4 μεγαλύτερο, οπότε όχι, δεν μου έχει τύχει. Αν δεν υπήρχε επικοινωνία, δεν θα ήμασταν και μαζί. Παιδιά, αν υπάρχει έρωτος και χημεία, όλα γίνονται, έτσι δεν είναι? Ναι, συμφωνώ. Τίποτα, αναγκαστικά εκεί μπλέκεις. Εκεί μπλέκεις, δεν ξεμπλέκεις όμως? Δεν ξεμπλέκεις, όχι. 4-5 χρόνια. 4-5 χρόνια. Μετά από εκεί πάνω δεν πάει. Δεν κοιτάμε, κλείνουμε τα μάτια μας. Δεν του πω ότι ξέρεις ότι είσαι μεγαλύτερος. Τα χρόνια μας έχουν διαφορά, οπότε δεν. Μία κομψότατη χιλόπιτα είναι αυτή, δεν πειράζει, αλλά εντάξει, πρέπει να τη δίνουμε. Στα 6 χρόνια διαφορά, οκ. Okay. Είμαστε καλά. Μιλάς πολύ συγκεκριμένα, γέροντα. Σου έχει τύχει? Ναι. Για πώς το διαχειρίστηκες? Πώς το διαχειρίστηκα? Ενώ ήθελα, με είδε για πολύ μικρό. Να χαρώ, να χαρώ, να χαρώ. Για μεγαλύτερη δεν θα μπορούσα να συνεχίσω. Γιατί? Γιατί πιστεύω ότι δεν έχει νόημα. Πότε θα κάνεις παιδί, πόσο θα είναι ο άντρας σου? Παιδιά, βλέπουμε μπροστά, δεν βλέπουμε μόνο το σήμερα, βεβαίως. Είμαστε και γυναίκες, βεβαίως. Θα σε δείξει κάμερα, παιδιά. Κάνε γεια. Ο σύντροφος έφυγε, γεια σου και σένα. Εκεί, γεια σου. Μετά από κάποια ηλικία θα υπάρχει μεγάλο χάσμα και δεν θα μπορεί να λειτουργήσει. Θα ζητάει γάμο, θα ζητάει παιδιά, οπότε καταλαβαίνω. Ναι. Έχει. Με κατέστρεψε. Τέλεια. Πιστεύω μέχρι 10 χρόνια είναι καλά. Μικρότερη όμως. Ναι. Βέβαια. Για να μπορούμε να έχουμε έτσι και τις ανέσεις. Μικρότερη ηλικία πιστεύω ότι γίνεται πιο εύκολα από τη μεγαλύτερη ηλικία. Θα ήθελες να σου τύχει? Δεν θα με χάλαγε. Δεν θα σε χάλαγε. Ωραία, εντάξει φίλε μου, σου εύχομαι να σου τύχει λοιπόν. Καλή συνέχεια.